15 είχα μάθει. 15 ήταν. 2, 2, δεν ξέρω. Καλά. 15. Ε, θα σου πω κάτι όμω. Ότι ναι. έμαθα, έμαθα. Βέβαια, ε, εξελέγει τελικά ε, η Όλγα, την οποία θα δούμε σε λίγο ζωντανά στο ΣΟΠΕΡΜΠΗ. Αλλά ε, έμαθα ότι μία εκ των υποψηφίων ήταν ναι. μεγάλη ηλικία. Δηλαδή πόσο μεγάλη. Ε, ε, τα είχε τα χρόνια τη. έτσι. Πάνω από 60. <ΣΣ2> πάνω πόσο έρω, από 60. ναι, κάπου εκεί. 70, πόσο ήταν. Μήπω δεν... είχε μπερδευτεί και ήθελε να πάει ω βασίλισσα στο καναβάτι του 1950. Πάμε να δούμε την Όλγα πρώτα σε βίντεο. Αυτή είναι η νέα βασίλισσα του πατρινού καναβαλιού. Ονομάζεται Όλγα Κατσάρα και είναι μόλι 19 ετών. Οι άνθρωποι του καναβαλικού οργανισμού την επέλεξαν ανάμεσα σε 15 κορίτσια. Η Όλγα Κατσάρα έχει ασχοληθεί με το χορό. Λατρεύει το Latin Dance και έχει φωτογραφηθεί πολλέ φορέ αφού έχει μπρίο και φωτογένεια απέναντι στο φακό. Ένα φρέσκο και νεαρό πρόσωπο το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει στο ρόλο τη. Το όνειρό τη να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό. Τη ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο ρόλο τη και βέβαια να μα χαρίζει πολλά χαμόγελα πάνω στο άρμα τη. Γεια σου, Όλογα. Γεια σα, καλησπέρα. καλησπέρα. Μα χαρίζει από τώρα το χαμόγελό σου που σημαίνει ότι Έτσι. θα μα χαρίζει πολλά χαμόγελα πάνω στο άρμα. Έτσι, ευελπιστώ. Το άρμα το έχει Δεν το έχω δει ακόμη, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρω περίπου κάποιε λεπτομέρειε. Mm -hmm. Σου ταιριάζει, σου πάει. Έτσι θεωρώ. Έχει πολλά έτσι γίνα χρώματα. Έχει φυσικά στοιχεία. Έχει λουλούδια. Είναι έτσι ένα βάλτο. Ε, έχει βατράχια. Έχει κάτι σάβρε από ό,τι έχω μάθει. Ah, έχει είναι δείτε. πολύ όμορφη κατασκευή. Είναι ο σχεδιασμό και η κατασκευή να πούμε ότι γενικά. Οπότε φυλά στο βάδοχο για την αυτό εννοεί. Ναι, ε, κάπω έτσι νομίζω <laughs> θα γίνει. <laughs> 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 το παραμύθι. Έτσι, Ωραία. Όλγα, ε, ε, ήσουν. Ε, από τις κοπέλες που αποφάσισες να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο. Κοιτάξτε να δείτε, το καρναβάλι γενικά τη Πάτρα είναι ένα θεσμό που με συναρπάζει από πολύ μικρή ηλικία, όντα και καρναβαλίστρια από κυριολεκτικά μωρό, έτσι, με τη μαμά στη, στο καρότσι. Mm -hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η βασίλισσα του καρναβαλιού γενικά πρεσβεύει το πνεύμα αυτό, επικοινωνεί με τον κόσμο, μεταδίδει το μήνυμα, τη χαρά όλη αυτή, και νομίζω ότι πραγματικά ήμουν ένα αρμόζων πρόσωπο να το κάνει, η ίδια το αγαπώ τόσο πολύ που... Πάντως ήθελα... ε, Κώστα πρέπει να είναι από τις ελάχιστε, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, ε, βασίλισσα του καρναβαλιού που είναι πραγματική καρναβαλίστρια και, και κάτι ακόμη, έχει πάρει μέρος ε, στο καρναβάλι mm -hmm. με πρωταγωνιστικό ρόλο η Όλγα, mm -hmm. ε, ε, όχι ω καρναβαλίστρια, mm -hmm. ήταν μαζορέτα. Ήμουνα, ναι, στι Μαζορέτε του είναι. Δήμου Πατρέων, δηλαδή. πράγματι, ε, επί τέσσερα χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ε, παράλληλα, βέβαια, ω καναβαλίστρια, γιατί οι Μαζορέτε είναι στην αρχή, ανοίγουν την παρέλαση και τη Κυριακή και τη νυχτερινή ποδαράτη. Στη συνέχεια πήγαινα άλλα, έβαζα τη στολή του πληρώματο μετά και έβγαινα δύο φορέ. Ah, <laughs> α, <ωραία>. ε, ναι. <laughs> Έχω πραγματικά το καρναβαλικό μικρόβιο, δηλαδή ήταν κάτι που δεν με σκέφτεται. Και όχι μόνο ποτέ. αυτό, έχει από ό,τι ξέρω και το Latin ρυθμό μέσα σου, γιατί είσαι τον και ε, yeah. Έχω μιλήσει και με φίλου σου που χορεύετε μαζί και μου έχουν πει ότι είσαι ένα κορίτσι καταπληκτικό αλλά και πολύ καλή χορεύτρια. <laughs> Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έμαθα εγώ, δεν ξέρω. Με ετοιμά που το λέτε κι εσεί και, και προφανώ όσοι έχετε μιλήσει. Εξωχωρώ είναι κάτι που με ακολουθεί από τα τέσσερα μου χρόνια. Έτσι. Mm -hmm. Είναι τρόπο ζωή για μένα. Έχει και η αρμονία και ο ρυθμός και όλα έχουν περάσει μέσα μου, έχουν γίνει ένα με την όλα. Πιστεύω κιόλα έπαιξε ένα ρόλο ε, στην επιλογή στο να με εκλέξουν όντω Βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού. Εξ είναι κάτι που αγαπώ πολύ, θα συνεχίσω να ασχολούμαι για πάντα. Έγιναν συνεντεύξει προκειμένου να διαπιστώσει Αυτό θα, θα, θα αποκαλύπτει πείτε, πείτε. <laughs> ε, Για <laughs> να ε, αποφασίσει η Επιτροπή και να καταλήξει σε σένα Και θα ήθελα να μου πει ποιε ήταν οι ερωτήσει που ε, λίγο πολύ σου έκαναν <laughs> για να διαπιστώσουν βεβαίω και αν ήσουν οι κατάλληλοι για να λάβει το, το στέμα τη βασίλισσας. Θα σα πω καλά, δεν είναι κάτι κρυφό εξάλλου. Αν και αλλά, ο, ο Δήμο Πάτρα πολύ... μόνο με στέματα δεν κάνει, αλλά λέμε. Εννοείται. <laughs> Εννοείται. <laughs> 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 Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι προκυρήσεται η θέση, δηλαδή βγάζουν ένα δελτίο ότι ζητάμε τι υποψηφιότητε για τη Βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού. Ε, το είδα εγώ διαδικτυακά. Ε, μπήκα στι πληροφορίε που έπρεπε να καταθέσουμε την αίτηση και αυτό που συζητάνε είναι ένα βιογραφικό μαζί με κάποιε φωτογραφίε, τι οποίε καταθέτει στα γραφεία τη κοινοφελού επιχείρηση του καρναβαλιού. Ε, όταν γίνει αυτό, σου λένε ότι αν είσαι ανάμεσα στι επικρατέστερε, γίνεται κάποια αρχική επιλογή, αποκλίνουν κάποιε κοπέλε, κάποιε άλλε επιλέγουν. Αν είσαι μέσα στι επικρατέστερε, σε καλούν για μια μήνυ συνέντευξη, μια συνάντηση, μια συζήτηση. Ουσιαστικά είναι κάτι τελείω χαλαρό, πολύ ευχάριστο, mm -hmm. που νομίζω όπω και εμένα καμία άλλη κοπέλα δεν άγχωσε. Έτσι και έγινε. Εγώ κατέθεσα τα χαρτιά μου, νομίζω Παρασκευή ήταν η μέρα. Τρίτη με κάλεσαν ότι είμαι ανάμεσα στι επικρατέστερε. Πήγα εκεί, ήμουν, ήταν άλλε έξι κοπέλε. Στη συνέντευξη τώρα, όσο συνέντευξη μπορεί να θεωρηθεί, ε, ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Κυρίω επικεντρώθηκαν στο τι σχέση έχω με το καρναβάλι. Προφανώ ήθελαν και αυτοί να εκμεύσουν την αγάπη μου ε, για το θεσμό αυτό. Ε, τι σχέση έχω εννοείται με το χορό, μου ζήτησαν λίγα λόγια για μένα να με περιγράψω. Αυτά ήταν πολύ απλά πράγματα, πραγματικά. Χαίρομαι πάντω που ε, το πατρινό καρναβάλι δεν επιλέγει ε, μια φτασμένη στάρ για να την κάνει η Βασίλισσα, αλλά. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, που θα έχετε πω, δίκιο, εσύ. έχετε δίκιο. Αλλά παίρνει μια κοπέλα που την κάνει star. Και πραγματικά, εάν ε, το θέλει και, ε, και επειδή ξέρω ότι σου πάει αυτό, το βλέπω έτσι στο πρόσωπό σου. <laughs> πραγματικά θα είσαι star του καναβαλιού μα. Ευχαριστώ. Ε, εγώ προτιμώ <avic'll> δηλαδή α, 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 αυτή την επιλογή παρά να μου φέρνουν κάποια έτοιμη από την Αθήνα ή ε, ξέρω, από άλλη περιοχή και να μου πούνε Α, είναι η τάδε πόνιμη, α πούμε, η οποία είναι η βασίλισσα του καναβαλιού. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Είναι πολύ όμορφο γιατί και εμεί, ειδικά είτε οι πατρινέ είτε οι κοπέλε που το έχουμε ζήσει το καρναβάλι, που το έχουμε βιώσει ω καρναβαλίστρε κτλ. Είναι πολύ όμορφο το να σε επιλέγουν τελικά για αυτή τη θέση παρά να παίρνουν μια κοπέλα που απλά ανήκει στι. Στι ομπί και τα λοιπά, ναι. ναι είναι απλά μια ναι, είναι γνωστή που... και. Όχι ότι δεν θα ήταν επάξια τη θέση, απλά δεν μπορεί να μεταδώσει αυτή την αγάπη που έχουμε εμεί, έτσι. Μετά το καναβάλι θα έχουμε χορό. Μετά το καναβάλι θα έχουμε πολύ χώρο. Όλο το καρναβάλι θα έχουμε όχι, πολύ χώρο. Όχι, τη για σένα χώρο επαγγελματικά. Μάλλον θα έχουμε, ναι. Ε, έχω, ξεκινήσει θα κάποια, κάποια, έχω ξεκινήσει κάποια βήματα. Θεωρώ ότι από, από αυτά που ακούω και όλε τα σχόλια είμαι και καλή στον τομέα αυτό. Οπότε πιστεύω θα τον συνεχίσω. Αν όχι επαγγελματικά, σίγουρα σαν δεύτερο επάγγελμα. Mm -hmm. Αν όχι το πρώτο μου, τουλάχιστον θα είναι ένα δεύτερο. Έχει κάποιον προσανατολισμό επαγγελματικό από τώρα ή όχι σε πολύ μικρή 19 ε... χρονών οπότε. Προ το πάνω, πάμε Έχω πολλά ασκέρωση. στο μυαλό μου, νομίζω δεν έχω επικεντρωθεί κάπου. Κοιτάξτε, γενικώ με ενδιαφέρουν τα αντικείμενα που έχουν να κάνουν με οικονομία, με πολιτική, με κοινωνία. Αυτά. Mm -hmm. Α το δούμε βουλευτή, να δηλαδή. Έχει πολύ καλό λόγο και μεστό λόγο η Όλγα. Ναι, το, ναι. το διαπίστωσα, την ακούω τόσο ώρα. Άρα νομίζω ότι θα τα καταφέρει και σε αυτό. Να και τη βλέπω και την άνεση που έχει στην κάμερα. Μπορεί ναι, να γίνει και συνάδελφο. Είναι πρώτη φορά. Το ξέρεις. <laughs> και είναι η πρώτη φορά, έτσι. Ναι, ναι είναι η πρώτη νομίζω φορά. Νομίζω όσο. ότι ω κάδρο για δελτίο ειδήσεων είναι καταπληκτική. Ε, ε δεν το πάρα. συζητάμε. Ε, ε, το κάδρο τώρα, εγώ, έτσι. Έχει τέτοια φωτογένεια. Άλλωστε, γι' αυτό είναι και βασίλισσα του καρναβαλιού. Ε, είναι η, η στάρ του καρναβαλιού πλέον. Έτσι. Όλγα μα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και που θα είστε, που θα είστε βέβαια και στη διάρκεια των εκδηλώσεων πάνω σε ένα άρμα και θα μα χαρίζει και θα στέλνει το χαμόγελο τη Πάτρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην κρυώνει μόνο έτσι. Δεν θα κρυώνω καλέ. δεν κρυώνουμε ποτέ στο καρναβάλι. Χορεύει, yeah. θα χορεύει, οπότε δεν έχει νόημα. Θα έχεις χορεύω θέμα. έτσι. Θα σα απλώσω το χαμόγελό μου, θα σα στέλνω τα φιλιά μου, θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα και σα ευχαριστώ και εγώ που με καλέσετε εδώ σήμερα και μπορούσα να μοιραστώ τη χαρά μου και με τον κόσμο τη Πάτρα. Λοιπόν, ε, θα πάμε ε, σε ένα άλλο ρεπορτάζ τώρα. Ε, θέλω να πάμε στο θεατράκι και σε αυτά που συμβαίνουν εκεί, γιατί υπάρχουν και τα θέματα ρουτίνα, όχι μόνο η μορφιά που μα χαρίσει η Όλγα.